Είναι γεγονός ότι τώρα μπαίνουμε, ας πούμε, στην πιο δύσκολη εποχή. Παραδοσιακά ο Αύγουστος και Σεπτέμβριος είναι οι χειρότεροι μήνες ως προς το θέμα της επάρκειας του νερού. Πόσο μάλλον φέτος που και ο χειμώνας ήταν άνυδρος, θα λέγαμε. Βέβαια μας βοήθησε η άνοιξη Μάιος-Ιούνιος και ίσως αρχές Ιουλίου, που αυτά τα νερά που πέσανε, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν, ευτυχώς τα πράγματα μέχρι τώρα είναι αρκετά καλύτερα. Περιμέναμε ότι δηλαδή, θα είχαμε θέματα λειψιδρίας μεγάλα. Παρόλα αυτά, και δόξα τω Θεώ, τα πράγματα πάνε ικανοποιητικά μέχρι τώρα. Όμως ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, που είναι οι τελευταίες μήνες του καλοκαιριού, και βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει και περιόδους μεγάλες με καύσωνα, και περάσαμε μια μεγάλη περίοδο, και μικροί καύσωνες, από ό,τι φαίνεται, μέρες με καύσωνα προβλέπονται και το επόμενο διάστημα. Συν το γεγονός ότι ο Αύγουστος μήνας είναι και ο μήνας που στα. Και ευτυχώς αυτό είναι το καλό, ότι και στην πόλη μας και στα γύρω χωριά μας, το Δήμο μας γενικότερα, ότι έχουμε και αρκετή επισκεψιμότητα. Οπότε λογικό είναι, αφού αυξάνεται ο κόσμος, οι ανάγκες νερού είναι μεγαλύτερες. Είναι γεγονός ότι από εδώ και πέρα, και γι' αυτό θελήσαμε να κάνουμε και αυτή τη συνάντηση και να μιλήσουμε, είναι ότι πρέπει να καταβάλουμε όλη μια ιδιαίτερη προσπάθεια, ούτως ώστε αυτή την επάρκεια που δόξα τω Θεώ την έχουμε αυτή τη στιγμή, να τη διατηρήσουμε και το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να βγάλουμε αυτό το κρίσιμο δίμηνο, το πούμε, κυρίως τον Αύγουστο, αλλά έπεται και ο Σεπτέμβριος, που αν δεν βρέξει θα έχουμε προβλήματα στην επάρκεια νερού. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να καλύπτουμε με κάποιες γεωτρήσεις και γενικά την ανακάλυψη άλλων υδάτινων πόρων, να μπορούμε να βοηθάμε αυτή την κατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στο δίκτυο του Μεθυδίου, που έρχεται το Μεθύδριο, που ιδρεύει 43 χωριά, που είναι ένα μεγάλο δίκτυο που ιδρεύει τα χωριά της πόλεως, ακόμα και την Τρίπολη, και τα χωριά της Στεγίας, ας πούμε, Κορυθίου κτλ. Στην περιοχή μας, και του Λεβιδίου, ότι προσθέθηκε μία γεώτρηση φέτος, γεώτρηση του Κάστρου, μια μεγάλη γεώτρηση. Υπήρχε γεώτρηση, αλλά έγινε διασύνδεση 3 χιλιόμετρων με τον κεντρικό αγωγό του Μεθυδίου, ώστε όταν το Μεθύδριο δεν μπορεί να καλύψει, είναι μια μεγάλη πηγή και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος και της πόλης μας και το χωριό του Δήμου μας, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη γεώτρηση για να αναπληρώνουμε την μη επάρκεια του νερού. Το νερό του Σάγκα, που είναι συνυπηκορούμενο, συνδυάζεται και αυτό. Αυτό είναι μια γεώτρηση, η οποία από τον ΙΓΜΕ παλιά είχε μπει στη δικασία. Προχώρησε αυτή η γεώτρηση, υπήρχαν κάποια θέματα στο παρελθόν που όλοι τα γνωρίζουμε. Είναι μια γεώτρηση η οποία έχει υδάτινους πόρους, έχει κάποια προβλήματα όταν βρέχει και τα λοιπά, γιατί μπορεί να θολώσει το νερό και τα λοιπά. Την έχουμε σαν τελευταία εφεδρεία, η οποία και αλλαγή έχει γίνει, κάποια που χρειαζόταν στο μοτέρ, γιατί ήταν πιο μεγάλο, να το μικρύνουμε για να μην έχουμε τα προβλήματα και τραβάμε πολύ νερό, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε όταν παίρνουμε νερό από κάπου, ότι να μην δημιουργούμε και κάποια προβλήματα στις εκάστοτε περιοχές. Έχουν κάνει κάποιες ενέργειες εκεί, και αν και προκύψει πρόβλημα, θα χρησιμοποιούμε και αυτή. Στην περιοχή του Λεβιδίου μας έχουν αναφερθεί στο κανάλι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχετε κλείσει κάποιες βρύσες σε κοινόχρησους χώρους, σε καλτερσίλια. Είναι γεγονός ότι αυτό δεν είναι μόνο στην περιοχή Λεβιδίου, είναι και στην περιοχή Λεβιδίου. Υπάρχουν κάποια παράπονα και σε άλλα χωριά. Αυτό αναγκαζόμαστε καμία φορά να το κάνουμε, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες βρύσες οι οποίοι και πάνε κάποιοι οι οποίοι τις χρησιμοποιούν αυτές τις βρύσες, παίρνοντας μεγάλες ποσότητες νερού. Έτσι, έχει βιτιοφόρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα στους ίδιους αυτούς τους οικισμούς με την υδροδότηση των οικισμών. Και το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές κάποιες βρύσες, έτσι, και αυτό να δούμε, προσπαθούμε εμείς να τις αλλάξουμε, να είναι με μπουτόν κτλ. Πάνε, χρησιμοποιούν τις βρύσες και τις αφήνουν ανοιχτές. Που έχουν και τα μποστάνια, που έχουν και τους κήπους, τι θα γίνεται εκεί πέρα, ποια είναι η σύσταση. Αυτό τώρα που είπαμε για τις οδηγίες, γι' αυτό κάνουμε και την κουβέντα, ότι πρέπει τα μάτια μας να τα έχουμε 14 που λέμε, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή την επάρκεια του νερού και να βγάλουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Οπότε σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια. Το πρώτο και το κύριο είναι ότι δεν μπορούμε το νερό της ύδρευσης να το χρησιμοποιούμε για νερό άδρευσης. Γιατί εκεί είναι και μεγάλες ποσότητες, οπότε ήδη φτάνουμε στο τέλος, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το νερό για να ποτίζουν κήπους και τα λοιπά, στο τέλος να μην έχουμε νερό στην περιοχή τους, και οι ίδιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν νερό. Ενώ οι ίδιοι έχουν κάνει υπέρκληση, το έχουν καταναλώσει. Με λίγα λόγια, καλό είναι
Εντάξει, θέλουμε και τα φυτά, θέλουμε και τα λουλούδια, τα θέλουμε όλα. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε σταγόνες όπου χρειάζεται. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε το νερό ίδρυσης, να μπορούμε με άλλους τρόπους να παίρνουμε το νερό. Δηλαδή, να πρέπει να καταλάβουμε ότι το νερό ίδρυσης είναι ίδρυσης, είναι πολύτιμο. Και να προσπαθούμε να έχουμε νερό αδρευτικό με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δεν το καταφέρνουμε αυτό. Όσο πιο αργά μπορούν να πλουτίσουν και με σταγόνες, δηλαδή να μην κάνουμε κατανάλωση του νερού. Το ΕΚΙΠ είναι πολύ βασικό και κυρίως στα χωριά που κάνουν μεγάλη κατανάλωση και οι δεξαμενές δεν είναι τόσο μεγάλες και αναγκαζόμαστε μετά να μην έχουν νερό τα χωριά και θα πρέπει να στέλνουμε βιτία για να καλύψουμε το νερό. Πόσα βιτία μπορούμε να στείλουμε σε ένα χωριό και τι μπορούμε να καλύψουμε. Οπότε και οι ίδιοι άνθρωποι και οι πρόεδροι των χωριών θα πρέπει σε αυτό να είναι από πάνω, έτσι, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην επάρκεια του νερού. Και στην καθημερινότητά μας εμείς, είτε πλένουμε αυτοκίνητα, είτε ποτίζουμε, είτε πλένουμε μπαλκόνια, ακόμα και στο σπίτι μας τη βρύση δεν μπορούμε, όταν πλένουμε τα δόντια μας να αφήνουμε συνέχεια ανοιχτή ή όταν ξυριζόμαστε, θα την ανοίξουμε, θα την κλείσουμε. Στο μπάνιο, θα κάνουμε το μπάνιο που πρέπει, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε για πολλή ώρα το νερό, δηλαδή και σε απλές χρήσεις τις δικές μας, γιατί φανταστείτε ότι ο κάθε ένας από εμάς κάθε μέρα πόσες φορές ανοίξει τη βρύση. Αυτό το άνοιγμα της βρύσης, αν γίνει με φιδό και όπως πρέπει και όχι να αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή, πόσο εξοικονόμηση έχουμε. Οπότε σε όλες τις απλές χρήσεις, από εκεί θα ξεκινήσουμε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.